Καλό σας απόγευμα, εσάς και τους θεατές σας. Τι γίνεται, κύριε Γραβάνη, απομένουν τώρα λίγες ημέρες πριν από τις νέες εκλογές, γιατί για νέες εκλογές μιλάμε και με εντελώς έτσι διαφορετικό εκλογικό σύστημα. Γιατί η ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν οι πολίτες, τι λέτε? Ένα εύκολο ερώτημα στην απάντηση, γιατί πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο πλευρό των κοινωνικά αδυνάμων, των οικονομικά αδυνάτων ανθρώπων. Αυτός που στηρίξαμε την περίοδο που διακυβερνήσαμε, το 2015 μέχρι το 2019, γι' αυτό το λόγο τους καλούμε να ξανασκεφτούν πάλι την ψήφο τους και να δώσουν μια ψήφο σε αυτές τις εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή όμως που είναι τόσο εύκολη η απάντηση, τι ήταν αυτό, λέτε, που στις προηγούμενες εκλογές δεν είδαν οι ψηφοφόροι και μάλιστα είχαμε και μεγάλες απώλειες της δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ? Προφανώς είναι ένα αποτέλεσμα αρνητικό. Έτσι, δεν κρυβόμαστε. Χάσαμε περίπου το 12% της εκλογικής μας δύναμης από το 2019. Mm-hmm. Το πρόβλημα για μας είναι ότι δεν καταφέραμε να κοινοποιήσουμε το πρόγραμμά μας θετικά. Ίσως χάσαμε, μάλλον όχι ίσως, χάσαμε επικοινωνιακά. Ο αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία υπερίσχυσε κατά κράτος. Και ένα δεύτερο παράδειγμα, έτσι, εκείνο που ίσως δικό μας πρόβλημα μεγάλο, είναι ότι τα ανοίγματα που κάναμε, δηλαδή την περίοδο της αντιπολίτευσης από το 19 μέχρι το 23, το σχήμα υποδευτική συμμαχία, δηλαδή, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Κάπου δηλαδή προκαλέσαμε το πρόγραμμά μας, δεν ήταν σαφές. Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει ένα κόμμα, την ηγεσία του, αλλά και τους υποψήφιους βουλευτές, να μην μπορέσουν να καταφέρουν τελικά, αν βλέπετε ότι αυτό είναι το θέμα, να κάνουν γνωστό ευρέως το πρόγραμμά τους? Γιατί να μην γίνει γνωστό ένα πρόγραμμα κόμματος, το οποίο μάλιστα ήταν στην προπερασμένη τετραετία, είχε τη διακυβέρνηση της χώρας? Κοιτάξτε, σταθήκαμε ερασιτεχνικά. Η Νέα Δημοκρατία με τον επικοινωνιολόγο του Τραμπ, τον οποίο ήταν επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας, όλο αυτό το χρόνο δούλεψε πάρα πολύ καλά. Δούλεψε με υπερσύγχρονα όπλα και εμείς με τα παλιά, με κλασικές μεθόδους, δηλαδή το μοίρασμα υλικών των Φιλανδίων. Αυτά δεν έπιασαν. Πλέον η κοινωνία έχει αλλάξει. Μέσα από τα social media, εκεί πέρα πιστεύω ότι υπερίσχυσε κατά κράτος η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Αποδίδεται δηλαδή στο καθαρά στο επικοινωνιακό εσείς? Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι ότι η Νέα Δημοκρατία πρόβαλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, αυτοδυναμία. Εμείς κάπου με την απλή αναλογική, την οποία την πιστεύαμε και όλη η αριστερά την πίστευε, όλη η δημοκρατική παράταξη μετά τον εμφύλιο πόλεμο, δηλαδή ήταν ένας στόχος η απλή αναλογική. Κάπου δεν καταφέραμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα στον κόσμο, να περάσουμε το μήνυμα των δημοκρατικών συνεργασιών, να περάσουμε το μήνυμα των κυβερνήσεων συνεργασίας. Κάτι που στην Ευρώπη, το 80% των κυβερνήσεων, στη Δυτική Ευρώπη δηλαδή, είναι κυβερνήσεις συνεργασίας. Εκεί δεν καταφέραμε. Περάσαμε ένα θολό μήνυμα προς την κοινωνία, γι' αυτό και πληρώσαμε αυτό το αποτέλεσμα στις εκλογές, το αρνητικό. Ήταν όμως επιλογή του δικού σας κόμματος το σύστημα της απλής αναλογικής, έτσι? Ναι. Εσείς λέτε τώρα ότι ούτε καταφέρατε να βγάλετε προς τα έξω, να καταλάβει ο κόσμος γιατί είχατε επιλέξει αυτό το σύστημα. Στην ουσία, είναι σαν από μόνοι σας να το κάψατε. Γιατί όχι απλά απέτυχε παταγωδώς. Και μάλιστα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του ανέφερε ότι θα περάσουν πολλά χρόνια, ίσως και πολλές δεκαετίες, για να ανοίξει και πάλι αυτό το θέμα. Ανέλαβε, είπε και την ευθύνη. Όμως, εμείς προτείναμε τη χείρα συνεργασίας προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Μέτωπό μας ήταν πάντα η δεξιά, η κυβέρνηση του αυτού του καθεστώτος, του Μητσοτάκη. Από εκεί πέρα οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25, αυτοί κοιτάξαν να μας κόψουν το χέρι. Δεν κοιτάξαν τον κύριο εχθρό, τον αντίπαλο. Δηλαδή δεν αποδεχτήκαν σε καμία περίπτωση αυτή τη συνεργασία που προτείναμε. Με αποτέλεσμα αυτή η πρόταση να μείνει μετέωρη, ο κόσμος να μην πιστεί για την αγκαιότητα της απλής αναλογικής και αυτό να πληρώσουμε ένα κομμάτι, να πληρώσουμε σε αυτές τις εκλογές το τίμημα. Μάλιστα. Άρα εσείς βλέπετε ευθύνες τόσο σε ό,τι έχει να κάνει στο εσωτερικό του κόμματος για το πώς χειρίστηκε όλη αυτή την υπόθεση, έτσι, και το πρόγραμμα
Και στο επικοινωνιακό κομμάτι. Και στο επικοινωνιακό, αλλά βλέπετε ευθύνες και στις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Τώρα όμως, με διαφορετικό εκλογικό σύστημα οι εκλογές που έρχονται. Εδώ τι βλέπετε, τι έχετε αλλάξει πια στο επικοινωνιακό, τι βλέπετε εσείς να έχετε αλλάξει? Προσπαθήσαμε σε αυτό το λίγο διάστημα που απομένει, γιατί ουσιαστικά δεν μιλάμε, μέσα σε 30-35 μέρες δεν μπορείς να αλλάξεις και πολλά, δηλαδή να παρουσιάσουμε τα θετικά σημεία του προγράμματός μας. Δεν ξέρω, φαίνεται στην καμπάνια που κάναμε στην τηλεόραση κυρίως και στα social media δηλαδή, να περάσουμε κάποια θετικά μηνύματα. Γιατί το προηγούμενο διάστημα πιστεύω υπετηρούσαν τα αρνητικά μηνύματα και αυτά δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Βλέπετε επομένως ότι μπορείτε να ανακτήσετε χαμένο έδαφος στις νέες αυτές εκλογές. Ναι, προσπαθούμε να μεταφέρουμε την κουβέντα στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, να μην μιλήσουμε στα επικοινωνιακά, να κοινωνικοποιήσουμε πάλι το πρόγραμμά μας, να μπορέσουν να το διαβάσουν οι ευρύτερες λαϊκές μας, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις δυνάμεις μας, έστω να έχουμε μια μικρή ανάκτηση. Γιατί κακά τα ψέματα είναι τόσο μεγάλη διαφορά που δεν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι για ανατροπή του πολιτικού σκηνικού έτσι. Και είναι και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι παγιώνεται έτσι μια μεγάλη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν τώρα πιστεύετε, όχι εσείς μόνο προσωπικά, στο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, αν τώρα πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις και στα ευρήματά τους και αν τα αξιολογείτε και αυτά εν ώψη και της νέας κάλπης. Κοιτάξτε, και οι δημοσκοπήσεις τις τελευταίες πέσαν πάρα πολύ έξω. Για μας ήταν πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που δείχναμε παρά αυτό που καταφέραμε στις κάλπες. Προφανώς και τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων τα αξιοποιούμε. Προσπαθούμε και εμείς να διερευνήσουμε και να αλλάξουμε και εμείς την τακτική μας, την προεκλογική, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τις κοινές γνώμες, που έχουν κάποια έτσι βαρύτητα. Έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να τις απαξιώσουμε όλες τις δημοσκοπήσεις? Προφανώς. Μάλιστα, εσείς τώρα συνεχίζοντας έτσι να μιλάτε με τον κόσμο, με τους πολίτες, με τους επαγγελματικούς φορείς, με όλες τις κοινωνικές ομάδες στις περιοδίες σας, τι βλέπετε? Βλέπω καταρχήν έναν φόβο να επέρχεται για αν καταφέρει τελικά η Νέα Δημοκρατία και πιάσει τα ποσοστά της, δηλαδή είπατε το GPO το δημετρήσει ήταν 43% περίπου, μιλάμε στα όρια των 180 εδρών. Υπάρχει ένας φόβος, ο οποίος πιστεύω ότι θα υπάρξει μια αντίδραση από τον κόσμο, δηλαδή να μην φτάσουμε σε τέτοια ποσοστά τα οποία θα τους δίνουν την απόλυτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέτε ότι κυριαρχεί φόβος ή πρέπει να κυριαρχεί φόβος όταν πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά δημοκρατική διαδικασία μιας ευρείας πλειοψηφίας των πολιτών? Γιατί φόβος? Κοιτάξτε, τα δείγματα γραφής της διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν δείξει πολλά στοιχεία πολιταρχικά. Θέμα υπερκλοπών, το οποίο θαύτηκε. Δεν, σε καμιά ευνομούμενη δημοκρατική χώρα της Δύσης δεν θα περούσε τόσο ντούκο αυτό το θέμα. Δεύτερο, έχουμε και θέμα που αναδύθηκε με τη μουσουλμανική μειονότητα της Τράκης. Έχουμε μια άμεση απειλή από την κυρία Μπακογιάννη ότι αν δεν μας ψηφίσετε, παράδειγμα, θα υποστείτε τα αδεινά. Αυτό είναι απειλή, δεν είναι δημοκρατία. Συγγνώμη, κυρία Γραβάνη, σχετικά με το θέμα της Θράκης, εσείς βλέπετε μόνο κάτι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, είναι ένα ευαίσθητο εθνικό θέμα. Από τη μεταπολίτευση και μετά, συνήθως, μάλλον συνεχώς, κάθε νομός πήγαινε στο ένα κόμμα, ο άλλος νομός πήγαινε στο άλλο. Εξάνθηκε ροδόπη. Είναι από τα θέματα ταμπού. Ας μην το θίξουμε, παράδειγμα. Εκεί πέρα υπάρχουν κάποια ζητήματα λεπτά, εθνικά. Ναι, υπάρχουν ζητήματα σαφώς εθνικά και πολύ λεπτά ζητήματα. Και η Νέα Δημοκρατία από τη δική της πλευρά αναφέρει ότι οι χειρισμοί του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το θέμα είναι εθνικά επιζήμιοι. Αλλά ωστόσο εσείς βλέπετε ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία, αντίστροφα. Προφανώς. Η μουσουλμανική μειονότητα αποτελείται από τους τουρκογενείς, από τους κομμάχους και από τους Ρωμά μουσουλμάνους, έτσι. Πάντα οι τάσεις αυτές, δηλαδή με την εθνική πολιτική που ακολουθήσαμε, καταφέραμε να στρέψουμε τη μειονότητα τη μουσουλμανική στο πλευρό της Τουρκίας. Σαν χώρα εννοώ, εθνικά. Σαν χώρα. Από εκεί πέρα, ας σεβαστούμε τους ανθρώπους αυτούς, παράδειγμα, μια επιλογή τους που κάνανε, δηλαδή να πάνε οι Ξάνθη να ψηφίσουν τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στη Ροδόπη, να ψηφίσουν τον υποψήφιο το δικό μας. Και να τελειώσει το θέμα εκεί. Αυτή η απειλή όμως της κυρίας Μπακογιάννη, ότι αν δεν μας ψηφίσετε, θα υποστείτε τα δεινά. Γιατί αυτό ουσιαστικά έλεγε, δηλαδή, είναι θέμα έλλειψης δημοκρατίας.
Μάλιστα. Τώρα, στα θέματα της Λάρισας πιο ειδικότερα. Ναι. Στα θέματα του πρωτογενούς τομέα, στα θέματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, βλέπουμε ότι και από αυτές τις ομάδες, σύμφωνα πάντα με τα όσα έδειξαν τα αποτελέσματα της τελευταίας κάλπης, της 21 Μαΐου, και εκεί μια μεγάλη πλειοψηφία επέλεξε για κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Αν θυμάμαι καλά, 47% Νέα Δημοκρατία, περίπου 13% ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, έτσι, mm-hmm. τα παίζουν δημοσιοποιήσεων. Mm-hmm. Αυτό τι σας δείχνει? Αυτό μας δείχνει ότι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, ο πρωτογενής τομέας, δεν ασχολήθηκε με τα πραγματικά αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, φτάσαμε σήμερα, έχουμε 13 Ιούνιου, δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει οι υποβολές του ΟΣΔΕ, ενώ 5 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Εμείς δηλαδή, οι πληρωμές αυτές πότε θα πάνε? Θα πάνε τον Οκτώβριο που καταβολή. Είναι σχεδόν αδύνατο. Δηλαδή, να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το ΟΣΔΕ μέσα μέχρι τον Ιούλιο. Η τελευταία πληροφορία που είχαμε στο Imperial, παράδειγμα, γιατί είμαι γεωπόνος και μελετητής, αυτή είναι η δουλειά μου, ελεύθερος επιχειρηματίας είμαι δηλαδή, ότι θα παραμείνει το ΟΣΔΕ ανοιχτό μέχρι και το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, πάμε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Αδικαιολόγητη. Τα προβλήματα διωγγώνονται. Πλέον οι τιμές τώρα στα αλόνια, στα στάρια και κρυθάρια, δεν ξέρω, έχουν πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, οι παραγωγοί έχουν καλλιεργήσει με πολύ αυξημένο κόστος, κόστος λιπασμάτων, κόστος ενέργειας. Και πλέον με τις τιμές που έχουμε στα αλόνια, οδηγούμαστε σε μια κατάσταση δηλαδή που δεν θα υπάρχουν κέρδη. Όλα αυτά, παράδειγμα, πρέπει να τα συζητήσουμε. Αυτά θα τα βιώσουν οι παραγωγοί άμεσα. Εμείς θέλουμε να στρέψουμε την κουβέντα σε αυτά τα προβλήματα. Παράδειγμα, ποιος φταίει, παράδειγμα, και ποια πολιτική πρέπει να ακολουθήσουμε για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Ναι, μα δεν το βλέπουν αυτό και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Αυτό σας λέω. Γιατί καταγράφονταν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και τώρα δεν έχουν εκλείψει τα προβλήματα από τον πρωτογενή τομέα, λίμωνο, έτσι. Ναι. Αλλά καταγράφονταν μια σειρά από προβλήματα, διαμαρτυρίες, αντιδράσεις. Ωστόσο, η επιλογή ήταν αυτή, να δώσουν μια ισχυρή εντολή στις προηγούμενες εκλογές στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε την ατζέντα, δηλαδή. Αυτό κάνανε. Εμείς λέμε με ποια κριτήρια καταλήξαν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, παράδειγμα. Και λέμε ότι να ψηφίσουν ένα πρόγραμμα δικό μας, το οποίο περιλαμβάνει και κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, το οποίο έχει γονατίσει την παραγωγή, έχει θυράξει το κόστος της καλλιέργειας, με το ρεύμα, να μειώσουμε το ρεύμα, παράδειγμα, τις τιμές του ρεύματος. Όλα αυτά είναι θέματα που μπαίνουν. Μα δεν το ψήφισαν όμως, κύριε Γραβάνη. Δεν το ψήφισαν. Ίσως δεν το κοινοποιήσαμε στο πρόγραμμά μας. Αυτό είναι το πρόγραμμα που σας λέω, δηλαδή. Και ένα δεύτερο παράδειγμα, πρόβλημα με την πολιτική παροχών που έκανε αποσπασματικά η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν θυμάστε, πριν δύο χρόνια, όταν είχε κατέβει ο τότε υπουργό γεωργία τη Σπάρτη, ο κ. Λιβανό, και του είπε ο Δούκα, ο δήμαρχο Σπάρτη, του λέει ότι πώ βγήκαμε το 7, μοιράζοντα τσάντε με λεφτά. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θυμάστε, έτσι. Και μετά τον κρατόμεσε ο Μητσοτάκη, τον πρώην υπουργό. Γνωστό, βέβαια. Η Νέα Δημοκρατία τι έκανε? Το τελευταίο δίμηνο παροχέ άκρητα. Έδωσε στα μήλα στην Ομολάρη σας, έδωσε στα χλάδια του Δήμου Τυρνάου, έδωσε στα μήλα των επίσημα του Δήμου Τυρνάου, επίκληση του σεισμού. Ενώ στο επίκεντρο του σεισμού του 2021 ήταν Δαμάση και Μεσοχώρη, το Μεσοχώρη τα μπέλια δεν πήραν επειδή ανήκει στο Δήμο Ελασσόνας. Δηλαδή εφαρμόζονται μια τακτική παροχών, μοιράζοντας χρήματα από το αποθηματικό και από το Ταμείο Ανάκαμψης, κατάφερε να αλλοιώσει κάποιες συνειδήσεις, να δημιουργήσει κάποιες εκλογικές συμπεριφέρειες προς όφελός της. Μάλιστα. Λέτε δηλαδή ότι γινόντουσαν επιλεκτικά, ναι, κάποιες κινήσεις με άλλους στόχους και όχι, ναι, με... Και αυτό που παράδειγμα καταγγέλουμε την Αμερική, πρέπει να το γνωρίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας, είναι ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης 31 δις, μόνο τα 500 εκατομμύρια απευθύνονται στον πρωτογενή τομέα. Ένα ποσοστό ελάχιστο, περίπου δηλαδή πόσο είναι, το 4% είναι αυτό σαν ποσοστό δηλαδή. Έγινε μια κατασπατάληση του Ταμείου Ανάκαμψης. Δώσαν και 40 εκατομμύρια στο Άγιο Όρος από το Ταμείο Ανάκαμψης για ανάπτυξη. Για ποιο λόγο? Μάλλον κλείνουν το μάτι στη νίκη. Στο κόμμα του 2,9 δηλαδή, που και αυτό πάει να... Εφαρμόσαν μια αλόγιστη, δηλαδή, σπατάλη χρημάτων. Και δικά μας και από τον Ευρωπαϊκό Προορισμό. Μάλιστα. Αυτά τα ποσοστά τώρα που ορισμένα από τα μικρότερα κόμματα λαμβάνουν και όπως οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής δείχνουν, θα έχουμε μια 7-κομματική βουλή. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Καταρχήν θετικό. Όσο πιο πολλές φωνές υπάρχουν στη Βουλή, θετικό είναι. Δεν είναι αρνητικό δηλαδή. Το ζήτημα είναι
να υπάρχουν μια πάλι ιδεών, αυτά τα κόμματα να αντιπροσωπεύουν κάποιες κοινωνικές τάξεις, κάποιες κοινωνικές ομάδες και να γίνεται μια σύνθεση και μια, ένας διάλογος ο οποίος βοηθάει για τη δημοκρατία. Δεν είναι αρνητικό καταρχήν. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι λέει σε αυτές τις εκλογές? Θα είναι, ζητά ψήφο πολιτών ως κόμμα κυβέρνησης ή ως κόμμα αντιπολίτευσης? Είμαστε κόμμα εξουσίας. Προφανώς τώρα δεν είμαστε και ρεαλιστές, δεν πρόκειται να διεκδικήσουμε έτσι την κυβέρνηση με αυτά τα ποσοστά δηλαδή. Έτσι. Διεκδικούμε την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί πιστεύω ότι δώσαμε μάχες, έχουμε δώσει από το 12 το παρελθόν μας μέχρι το 23 ένα παρελθόν αγώνων, ένα παρελθόν συνέπειας απέναντι στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό τους καλούμε να μας αναδείξουν ενισχυμένα στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να μπορέσουμε να προασπίσουμε καλύτερα τα συμφέροντά του. Κύριε Γραβάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ καλό θερμά. Απόγευμα, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ναι, είστε καλά.